τι κι αν φθινοπόρνιεσαι, τι κι αν χειμώνιεσαι, τι κι αν είναι 800 Αυγούστου για κάποιους, η δράση έχει αρχίσει για τα καλά στο Basketball Thessalonica League. Παρακολουθούμε την πρεμιέρα μεταξύ δύο ακόμα ομάδων, Olympic 5 Gold και Erdomers πήγα να πω. Σας καλωσορίζουμε από το Erdom, το μπαλόνι. Με το πίσω του Olympic 5 Gold στους Slippers. Κάποιος τώρα έχει πέσει, θα κερδίσει. Δεν κερδίσει το φαούλ από τον Μάκη, θα κερδίσει σε παράβαση του μπάτων. Ήταν λίγο απότομο αυτό το intro, έτσι. Όπως και να έχει, σήμερα η πρώτη αγωνιστική θα είναι στο τέλος της για το θεσμό του κυπέλου. Τέλης. Πολύ πιθανό να υπάρξει podcast σχετικά με αυτό. Που, από τη γωνία τώρα που στάχει σε πια 3, πιάνει δουλειά από τη γωνία, είναι άσχομος και δεσιάζει στο rebound. Ο οποίος ενδέχεται να είναι εκπρόσωπος τύπους και για τη φετινή σεζόν. Έδωσε την συνέντευξη τη σχετική. Εντάξει, τώρα έστωχο. Με Δαβίδη, στο σύνδεμο εκεί που το άφησε, έκανε πολύ καλή σεζόν στην φανέλα της ομάδας της Πολύχνης. Φιλός τους 2-3 τώρα η άμυνα από τον τεχνικά γυροδόχων. Τένις. Ο Μάκης του πάλι ο Τένις. Ζήτησε, αλλά δεν πήρε ο Μουστάκης στο πια 3, είναι άνθρωπος από την κόρη μπαν φορμάτης και καλά και απέναντι στον Διακίδη Τζούνιορ. Τέλος κάθεται στον Κο. Έχει σηκωθεί. Είναι στον Αρσένη. Κάγκας πάει να βγάλει μια πάσα, τρέξε από τον Μουστάκη τώρα. Σοκού περνάει, βρήκε αντίσταση, βρήκε αντιπάλους μπροστά του. Αρσένης. Παρμάκης. Για να τροποποιήσει τον Μουστάκη μέσα, ο Άλντο ήταν εκεί πέρα και έκλεψε. Παίρνει τον Αρσένη, πατήσει την γραμμή. Καλή πάσα στην γωνία Αρσένης. Τώρα το αποδείχθηκε πράγματι ο Μουστάκης έχει χτυπήσει από δύο, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Ή όχι. Όχι, ούτε τώρα υπάρχει με το φάουλ. Παράβαση. Μάλιστα. Άλλαξε η απόψη των διευθυντών. Σύγκριν και εκτελήκηση του στέλνου στο Κάνγκας. Για τρεις είναι άστοχος. Άλλο για τρεις φορά. Είναι παραγγελό να κάνει το φάουλ. Στο που πέρασε, σκαστή πάσα, Μάκης από τη γωνία. Με μακρινό δίποντο, είναι άσχημα στην μπάλα, μπήκε και βγήκε. Μουστάκης πολύ ψηλά δεν θα πάρει το rebound. Του Γιακίδης Junior σε αυτό. Μετά. Κάγκας. Σε πια 3 θα παίρνει στο φαρμάκι, είναι άσχημα στην μπάλα το rebound. Κάγκας ιδιαίτερα ενεργό στο επιθετικό κομμάτι. Μουστάκης. Στοχού. Μαντρίβης. Σένις τώρα στην weak side. Είστε πάλι στο πια 3. Είναι άνθρωπο φέρμπολ. Πρόξει την μπάλα Αρσένης εκεί πέρα που είναι αντίπαλος όμως. Κάτσε την μπάλα ζωντανή, οκ. Κινησιάδης. Είναι από το σπίτι. Κλείνει προς τα μέσα. Άλτο τώρα. Είστε πάσα Κάγκας. Τζάμπ είναι άστοχος με το rebound. Που πέρασε. Συγγραφή. Θα σε δεύτερο παίκτη. Μουστάκης από τη γωνία για ένα ακόμα τρίποντο. Τώρα είναι εύστοχος. 2-5. Γνωστά τα λιμέρια του Έρντον για τον Γιώργο Μουστάκη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα από τον πάγκο από το πόστο του. Τζάμπ Junior. Από τη γωνία. Τάς, πάσα είναι άστοχος. Το rebound. Δίνεις. Θέλεις κουσικού. Από τη γωνία έχει πάρει φορτιά ο Μουστάκης. Θέλει να βάλει ένα ακόμα και το βάζει. 2-8. Δύο σερ τρίποντα από τον Γιώργο Μουστάκη. Ο οποίος δίνει να είναι σε εξαιρετική φόρμα στην έναρξη της πρεμιέρας. Σε πολύ καλή βραδιά. 5-51 και τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φαντάς. Κάγκας τώρα παίρνει στο Μουστάκη, δύσκολο έργο, θα γυρίσει, θα τον κερδίσει παρόλα αυτά με το αριστερό 4-8.
Θέλεις. Κουστάκης, πάλι τον Κουβούαρ, θέλεις από την γωνία, κάνει μια προσπάθεια σε φέντες στον Ζούνιορ και ο Μαρός απέναντί του, υπάρχουν deflection, συγκρατεί ο Ζούνιορ, συγκρατεί τελικά. Πάσα συγκρατεί τον Μουτάου Ζούνιορ, λάθος πάσα όμως θα βγάλει τώρα στον Ράλντο, ήταν εκεί πέρα και έκλεισε το πρώτο ξερίζει το φάλο από τον Μουτά. Και πράγματι θα πραγματοποιηθεί από τους 5 goals. Στην αλλαγή έχεις. Στην αλλαγή έχεις. Στην επαναφορά, Μαυρίδης. Τους 2 δευτερόλεπτα για την επίδεση. 2-14. Με τις τρεις αρσένες είναι άστοχος, πολύ ψηλά, Κάγκας στο rebound, παραλίγο να κλέψει την μπάλα του Φιμπού. Συγκρατεί ο Κάγκας. Άλλο τώρα. Βγάλει πάσα ζήτησα του Μαζίνης, έχει βάλει πλάτη στον Αρσένη, καλά του και φάουλ. Αρσένης ίσως θα έπρεπε να αφήσει τον συμπέκτη του, τον αντίπαλό του διορθώνω. Θα βάλει το καλάθι και βρίσκει ήδη σε πλεονεκτικότερη από αυτό θέση. Στα 17 δευτερόλεπτα, Μουστάκη ζήτησε για μία ακόμα φορά, δεν θα πάρει. Μαυρίδης, Ντένις στην περίμετρο τώρα πάει η μπάλα. Ζήτησε πάλι Μαυρίδης, θέλει να σκρίνει από τον Μουστάκη. Τελεί πίσω από αυτός ο διαφρύς κράσος, πολλά χέρια πάνω στην μπάλα. Κάγκα είναι εκεί πέρα και καθαρίζει την φάση. Μαρκίνης Τζούνιορ, το μάτσο τρίπλα, Άλντο. Παίρνει στο Μουστάκη, ο οποίος ανήκνευσε το γεγονός ότι πήγε να σουτάρει ο αντίπαλός του. Σηκώθηκε με συγκαλή άμυνα, δεν έχει πυροκαλάθει. Φάλο τον Κάγκα τώρα στον Αρσένη. Έχουμε δει αρκετά φάουλ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι για να σταματήσουμε τους ενδεχόμενους επιβιασμούς. Παίκτες, θέλεις την επαναφορά και πάλι. Ο Βρύβης. Πάλι 24 δευτερόλεπτα για τους Clippers. Μάχησε ένα jump shoot αυτή τη φορά απέναντι σε άμυνα και είναι εύκολος. Πρώην παίκτες των Summer Kings και τον Ελλάς Paper. Βράζ. Έχουμε και τον 5 Gold στη σεζόν. Άλντο, είναι την καλή και πάλι απέναντι στο Μουστάκη, δεν είχε δίκιο αυτή τη φορά, ήταν λίγο πιο κοντά από την άλλη πλευρά. Μουστάκης. Αρσένης, στα 16 δευτερόλεπτα. Ο Βρύδης. Που φέρνει το σκέφτο φαρμάκι, θα του επιστρέψει την μπάλα, όχι, σε αυτόν είχε την πρόξη να επιστρέψει την μπάλα, δεν είχε πέρα ο Βρύδης και σώζει την μέρα. Θα είναι στη μέση τώρα, έκοψε, είναι άστοχος ο Μουστάκης, χωρίς να γίνανε δύο χρόνια. Για να με φάω από τον Άλντο στα 2 δευτερόλεπτα λέει το χρονόμετρο. Ένα ακόμα κάτι έχω την εντύπωση ότι είναι. Πιο κοντά στο 1 δηλαδή προς το 2. Time out που έχουν καλέσει 5 goats στο πρώτο time out της βραδιάς. Με 3-31 αναφερμένου για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σε ένα πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 7-10 το σκόρ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν έπειτα από το πρώτο time out της βραδιάς, το οποίο κάλεσαν οι πολύπλοι 5 goals. Παρακολουθείτε στο σημείο στο οποίο Μουστάκης εκτελεί βολές. Συντρίζοντας τον Παύλο από τον Άλντο. Περάσει αλλαγές και πρέπει να περάσουν στα θεσμικά. Ο Βανίδης είναι αυτός που έχει περάσει εδώ τους ντρόμερς. Και ο Καμαράς. Σλίπερς μάλλον. Νομουκίδης έχει περάσει τους φαγκούς. Ο Ιουσιάδης και οι δυο σματάς περνάνε στον πάγκο.
Έχει περάσει πρώτο στον πάγκο, πέρασε δεύτερο τώρα. Άσομος ο Μουσάκης στην πρώτη βολή. Είχε μόνο μια ακόμα. Άσομος στη δεύτερη κάγκα στο rebound. Καλό. Κύριος Κωνσταντίνας Ζεσταφή. Μαντζίδης και Κάγκας δίνουν διπλό σκριν στον Μαντζίδη. Παίζει λίγο άσχημο παιχνίδι. Κάγκας στην κορυφή τώρα. Μαντζίδης είναι εκεί για να δώσει ένα ακόμα σκριν. Δύο ψηλοί στην περιφέρεια για τους σκρίτες που διαφέρουν στα άμυνα. Αλλά βρέθηκε ελεύθερος ο άλλος στην γωνία και του φάρισε το παιχνίδι στους 10 πόντους, 10 όλα. Του βγούς την κρατή. Μεράζει. Για το κλέψιμο μου κίνηση δεν τα κατάφερε, Μαυρίδης παίρνοντας το μουστάκι σου πια 3 είναι άνθρωπος, Κάγκας σε ένα ακόμα rebound απέναντι στον Καμάρα, στον Μπέκκι τον Νέβερα Γκέν, στην περασμένη σεζόν. Κάγκας μόνο τον Νέβερα Γκέν. Μουκίδης σήμερα από τη γωνία σου πια 3 είναι άνθρωπος σε αυτό το rebound. Μαυρίδης με αριστερά τώρα που επιστρέψει στην παίκτες και αντίπαλοι και του βού. Μουστάκης, με όλους πάση στη γωνία, ο Μάρας έκανε μια προσπίση να παίρνει στον Άλντο. Μουστάκης, για τρεις από την κορυφή είναι άνθρωπος. Ο Μάρας θα πάρει τον επιθετικό rebound έχοντας από το ίδιο σημείο τραβήξει δύο παίκτες πάνω του στην προηγούμενη φάση. Στην αμέσως προηγούμενη φάση. Μουστάκης, ο Βρύδης, καλό πάση γέννη τώρα θα σωθώ απέναντι στον Κάλτα από τον παίκτη στα μόνια προς τη μήνη 4 δευτερόλεπτα. Καμάρας, κάτι να σουτάρει, που την πάσα δεν έπρεπε να βγει καθώς έμεινε η μπάλα στα χέρια των Sleepers. Ο Βρύδης δεν πρόλαβε να σουτάρει ευρωθέσμος. Okay. Με εντυπωσιάζω μερικές φορές. Έχει δοθεί το OK για αλλαγές. Άγιος περνάει στον πάγκο. Δύο φορές θα περάσει η θέση του. Πάντο. Λίτερ πάσα, το αζίδι συγκρατεί. Junior, άλλο το βάλει σε πια 3 απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο και είναι εύκολο απέναντι στον Μαυρίδη. 13-10. Σειρά τον του Άλντο, μάλλον. Και τον 5 goal και τον παίκτη στην αρχή με 2 τρίποντες βόμβες. Μαυρίδης. Τρίτη μέχρι μέσα ένα jump shoot τάστοχο τώρα. Από τον Μαντούρ. Λέιζερ πάσα ωραία, πολύ καλή άμυνα του Μουσάκη, παραλίγο να κάνει το φάουλ, δεν το έκανε, έκλειψε όμως την μπάλα εκεί πέρα ο Μουσάκης και ο Μαντζίδης και είναι ακόμα το φάουλ, δεν πήγε το καλάθι όμως. Μαντζίδης, Μαράς, για τρεις, έστωχος τώρα. Χορός τριπόντων έχει συνδύσει το έντομ. 13 όλα, άντο. Κίδης. Τον πάσα την πρίγκια στον Junior. Άλλο δείξε δεν πήρε πήρα από αντίθεση στη γωνία. Έχουν περάσει το τελευταίο λεπτό που κίνησε πέντε στον Μουτάκη. Δύσκολο έργο στην πόρη μπάουντ όμως. Θα φτάσει την μπάλα μέσα στο χέρι του. Ο Δημήτρος. Τον τώρα. Το που πάει με τη μέσα. Βίνει την μπάλα στο καλάθι. Παραλίγο καλάθι το φάουλ. Θα βάζει με τον εαυτό του. Το δεύτερο ακόμα δύο και το ντέρμπι καλά κρατήσει το Έρντο. Με τρία όλα. Ακόμα αλλαγή. Μετάς περνάει εντός. Λοιπόν, έρχονται στην πρώτη βολή. Πάει γκολτ, έχουν πολλούς τους παίκτες σύμφωνα με την ιδιωτήρη στην συνέντευξη το 60%. Μάλιστα δεν έχουν παίξει ούτε σε άλλες διοργανώσεις ούτε απλώς φιλικά σε κάποιο πάρκο or something. Πάνω από ένα ολόκληρο παιχνίδι. Ούτε ολόκληρο μάλλον, Μουκίδης. Η δυσκολία παίρνει σε 2 και είναι έστοχος. 15 όλα. Μουκίδης, κερδία του Μουκίδου. Θα έχει το δευτερόλεπτα. Συνήθω πάλι στο για 3. Σάστοχος, Μουτάκης είναι και εκεί πέρα. Μαυρίδης. Σε μια προσπίση τώρα ο Μαντσούρ και αφήνει μπάλα στο καλάθι. Εύστοχος.
Καμάρα πάρει την επίθεση στα χέρια του. Δύσκολη φάση για Καμάρα στο rebound. Μέχρι μια πάσα η Κατσανσού. Κάτι απλώς για να πεταχτεί η μπάλα για να μην διότι έμεινε στα χέρια του. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτη περίοδου 15-17. Πολλές εναλλαγές. Το σκορ 4 ρυθμό. Για να δούμε τι είμαστε στο φυλάσιο και το χειρίζει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για την προμηθέρα των δύο ομάδων. Στο θεσμό που θέλω επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά για την ένταξη της δεύτερης περίοδου αυτή τη φορά. Η πρώτη περίοδο είναι τους Fortified Goals οι οποίοι έχουν βρει τρίποντα. Άλτο θέλει να βάλει ένα ακόμα στο Αλμαρέ, είναι άστοχος. Ομάδα στο rebound, πρώτη πάση στο Μαδίδη ο οποίος θέλει να ανοίξει τον εφηδιασμό. Το ήξερε παιδιά, μόλις ξεκινήσαμε τη δεύτερη περίοδο. Οκ. Αρσένη. Πλάκα κάνω, ωραίο είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Θέλει να τζάμψει τώρα εύκολο για δύο πόντους Αρσένη. Χωρίς να έχει άμεσα προσβολημένη άμυνα πάνω του. 15-19. Clippers μπροστά με 4 πόντους. Κάγκας περάσει στο παρσέ, έκανε μια προσπίση. Μαζίτης Γκίδης τώρα Μουτάς. Μουτάς σου πια 3 είναι άστοχος. Το rebound από τον Καμαρά. Μαζίτης Μάρας. Μάρας είναι πάσα την τρίτη μέσα στη ρακέτα. Ζάμψε τώρα, Αρσένης έστοχος. Είναι ο ίδιος για λίγο, αλλά και ο παίκτης που τέλειωσε την πάσα για το επιθετικό rebound. Σταύρος Κυρίμης, ο οποίος έκανε την εμφάνιση της δεύτερη περίοδο. Ματάς. Κυρίμης, την πέστη πόσος κόσμος έχει πάει μέσα στην αγέντα. Τι πήγε να βγάλει ο Κάγκας μέσα στην αγέντα στον Ματά. Πιο μέσα μάλλον στην αγέντα. Στον Ματά. Τέλει τώρα. Σιγουρία Καμαρά. Καμαρά. Μίλησε και πάλι. Μασούρ. Σε μια screen. Θέλει πίσω από αυτό. Είναι άστοχο. Θα μπει τώρα πάνω άλλο και θέλει να νομίσει να βγάλει μια μαχητή πάσα. Ήθελε αλλά δεν βρήκε στήριγμα. Συνεπώς συμβιβάζεται με το να κατεβάσει την μπάλα. Εκείνης. Κάνει καστή για τρεις από την κορυφή, ελεύθερο από την κορυφή, άστοχος. Μικρό rebound. Στον Κυρίμη. Ασένης. Στο πρωτές στα mind games από το σημαντικό του Λίπαλο. Μετά, αξιούρ για ένα jump shoot είναι άστοχος, θα μάρει στο rebound, το ψηφικό. Στη γωνία σου για τρεις, έστοχος. Να μου βρίσκουν τρίποντο και πάλι οι Clippers. Αυτό το γεγονός είναι ότι ο Σάχης είναι στον πάγκο επιδίνοντας αυτό το ένα που μας στην αρχή του παιχνιδιού με δύο σερίες. Για τρεις θέλει να απαντήσει ο Άντο και το κάνει. Η διαφορά δεν έμεινε στους 9 πόντους για πολύ. Πέσει πάλι στους 6. Σοχού. Είναι από τη γωνία. Αδέξτε με τον Μασούρ που κύριε και πάλι. Jump shoot έντοχο. Βρίσκεται στην μπάλα και το screen. Το screen για την μπάλα. Διαδεκτικά. Άντο. Κάγκες κάνει φέρνει την πρώτη μπάλα του Ματζίδης. Κάγκες κλείνει το screen, γίνει το pick and roll. Θα πέφτει κάτω ο Κάγκας για δεύτερη φορά στο παρκέ. Στο παιχνίδι, το φάουλ δεν το παίρνει. Καμάρας, το χωριστό γύρω θα βγει στην μπάλα στο καλάθι. Κυρίνει σαν μυθική ευκαιρία που έχει εκμεταλλεύσει στο έπακρο. Του Σίπερς ζητάει από τον... Λοιπόν, της εξέδρας ο Λαγκοσάρης. Και είναι η σειρά των Fight Gold να καλέσει μια δεύτερη φορά time out βλέποντας την διαφορά να φτάνει το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων στο 18-28. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια της δεύτερης περίοδου στην οποία δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής foul. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά ήταν το time out. Κάρσερ και πάλι πολύ και η Fight Gold ματάς στην επαναφορά. Από την επαναφορά θα κατεβάσει. Άλτον εμπέντες πλάγι να δώσει κάτι στο screen. Τώρα ένα proper screen ματάς. Θα δώσουμε και μέσα φέρνει στην πλάτη του την επίθεση και δικαιώνεται. Αρσένης θα τρέξει λίγο street basket διάθεση και από τις δύο πλευρές μέχρι στιγμής. Επιδοθάει η Μάουτ και φάλλον ψηφιετικό. Είναι λίγο Καμάρα. Άλτο. Και πάσα. Είναι μια προσκλήση. Θέλει να φεστάρει τον Κυρίνη, θα γυρίσει τον αριστερό και πάλι από αυτού που δεν έχει δικαιώσει άλλη στο δεύτερο δεν δικαιώνει. Θέλει.
Τον Μπικίνι, ο Μάρος μέχρι μέσα, απέναντι σε άνοιγμα του Ματά, θα πήγει πάλι στο καλάθι. Σέντρος και φορά και πάλι στους 10 πόντους, 20-30. Άλτο. Άλτο απέναντι στον Καβάρα, στέλνει και εκτελεί και είναι έστοχος. 22-30. Τι γίνεται ρε παιδιά, κάτι συμβαίνει στα time out στην πρεμιέρα, έχει γίνει πολλές φορές. Σαν να έχουν πιει το ελιξίριο της φτωχίας υπάρχει και έπειτα από αυτά. Είναι στη 2-33 λοιπόν το παιχνίδι και το σκορ έχει ανοίξει για τα καλά. Χωρίς να έχουν συμπληρωθεί ούτε 15 λεπτά ακόμα. Μαζί της Άντο, πήρε το μπάλα και έδωσε τον Κάγκα. Πάει μέχρι μέσα και έπειτα το πάλο τον Τρίμι. Είναι άστοχος στο κίνηση του κίνησης, rebound από τον ίδιο. Άντο. Και πάλι στίγμα φάουλ που έχει μαζί στον Κυρίμη. Μέσα στη ρακέτα. Αλλαγή τώρα. Κίνησης περιμένει στον πάγκο. Άλλο στο δεύτερο φορά. Βάσα γυρίσει και παίρνει τον Αρσένη Νάτσο. Δεν ξέρει τι χώρι πάουν. Τι φάσει με κάποιο τρόπο η μπάλα πήγε στον Κάγκα και αυτό θα φτιάξει το καλάθι για να δείξει και πάλι διαφορά κάτω από του 10 πόντου. Τι φτιάχνει τώρα την ελευθερία. Αρσένη. 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 Κυρίνησε τώρα στον πάγκο. Άλτο, έγκασε πήγε να συγκρατήσει την μπάλα, τη συγκρατεί τελικά, αλλά κοιτάξτε που έχει βγει και τι hustle play κάνει στην άμυνα Μουστάκη. Λουσιάδης. Λουσιάδης απέναντι στον Μουστάκη, τώρα και ο Κάγκας. Άλτο, για να έχουμε συμπίρυση 5 δευτερόλεπτα μέν, δύσκολη που φάνε απέναντι στον Μουστάκη, είναι άστοχο. Αυτούν τώρα κάνει προσπίσεις, στέκεται και εκτελεί. Άστοχος, δείτε συγγνώμη στο φαρμάκι που δείτε στην μπάλα. Άλτο. Ωραία τώρα στο Θεοδοσιάδη, φίλος θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος. Την κόρη μπάλα μαζί της. Άλτο. Την κρατή θα σβρώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Κάγκας σε πια τρεις άστοχος. Την κόρη μπάλα, όχι παραλίγο το Θεοδοσιάδη. Θα διαστομάζει λίγο με τον εαυτό του, νομίζω για την ώρα θα την πάθει και το πιστικό rebound, Αρσένης. Ο Μάρας πια 3, έστοχος και πάλι 24-36 αποσπώντας το χειροκροτήματα από την παίκτη του. Φαντάζει. Φαντάζει θα προγύρει στη γωνία. Εντάξει, πόσο καλά μαρκάρει ο Καμάρας στον Άλτο για να μην πάρει ο φυσικός γρήγορος την μπάλα. Βάση δεν μπήκε, Αρσένης. Fast break και πάλι για τους Clippers. Καμάρας, τους κάτως μαζί της σηκώνει τον Μαντσούρη Νάστρο σε φυσικό rebound, Μουστάκης καραδοκεί και εκεί και αφήνει την πάνω στο καλάθι. Χωρίς να κερδίσει το φάουλ. 24-38 είναι χρόνος στους 14 πόντους, 3-10 πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Άλτο. Σκρίνα από τον Κάγκα. Μαζί της. Άλτο σου για τρεις. Είναι άστοχος σε θετικό rebound από τον Κάγκα. Βγήκε το καλάθι και 7. Φάουλ που έχει κρυωθεί στον Καμάρα, αν δεν κάνω λάθος. Καλάθι δεν έχει μετρήσει. Δεν πειράζει, το be funny moment. Πληροφορίες που μπορώ να αποσπάσω είναι περιορισμένες γιατί υπάρχει και χώρος από τα πίσω γήπεδα.
βελτιωθεί η φόρμα του Μάρα και έχει και μια προειδοποίηση από τον ίδιο ρεφ. Στην αφηρία. Άσταν και η πρώτη βολή στον Κάγκα. Δεύτερο φάουλ του Μάρα. Μην κάνει άλλο του λέει ο Τρογκοσάρης. Βρίσκεται στον χώρο των εξυπηρών. Έτσι ο Κάγκας και στη βολή. Ο Νάκης συγκρατεί την τελεία πέντε στον Θεοδοσιάδη και είναι έτοιμος για δύο πόντους. Άλτος μαζί της τελεία είναι άστοχος αμυντικό rebound στον Βαφού. Ο Νάκης 15 στην κοινοποιημένη τελεία πέντε στον Αυμαζίδη άστοχος κάποιος ακόμα rebound. Άλτος μέσα ο Άλτο απέναντι σε αυτόν δύσκολο υπόγειο λέει από άνθρωπο. Πάει στο rebound. Πάει σε ένα τρέξι. Πάει πάει μόνος του μέχρι μέσα όλο τον δρόμο. Τρομακτικό άλμα. Δεν πήγε το καλάθι. Όλο που έχει χρησιμοποιήσει τον Μαζίδη. Ποιος δεν φαίνεται να συμφωνεί ιδιαίτερο. Έχει τις βολές λοιπόν. Άστοχος στην πρώτη βολή της Άγκης. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Άστοχος στην δεύτερη. Του Λουσιάδης στο rebound. Ο Γιώργης Junior, ο Μι Junior δεν έχει παίξει ακόμα. Ο Μι, Κάγκας. Μαζί της. 14 ρόλες ακόμα και τη λήξη. Άλντο, το χούρτο να ακολουθεί χωρίς αλλαγές στα screen. Δεν πήρε το screen ο Άλντο. Στην περίπτωση του Μαζί της, 2 δευτερόλεπτα πρέπει να ισχύει ο Μαζί της. Δεν αντιλήφθηκε το χρόνο που τελείωνε. Είναι συγχρόνο, υπάρχουν πιο συχνό από ό,τι σε άλλα γήπεδα στο έντονο, υπάρχουν τέτοιες παραβλέψεις του χρονομέτρου, καθώς υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες, υπάρχουν στηρίγματα ενδεχομένως από τα δύο πίσω γήπεδα. Θόρυβος, μη τι άλλο. Κούβης, Μεσπάντο. Ζάκης. Μουσάκης του για τρεις άνθρωπος τώρα θα σβρώξει την μπάλα ο Καμάρας εκεί που είναι ο Χρυσοκού. Μουσάκης για το στάρι, για το κλέψιμο, δεύτερος παίκτης, δεν υπάρχει φάουλ του Λουσιάδης στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Γιώργης Ζούνιος θα γίνει τελή, έστωχος αυτή τη φορά. Όντας ελεύθερος. Τώρα θα λέει τώρα λίγο με το ρέχο μου στάξεις. Ζωκού, έχει μέσα το Μάρας. Για τρεις από τη γωνία, δύσκολη γωνία. Άστοχος, πάρα περνάει εκτός. Είναι για τους Στίβερς και υπάρχει τεχνική ποινή στον Κάγκα. Στην ελευθερία. Θα εκτελέξει πολύ αυτή. Έκτοβος Καμάρας. Το δείξε παραφορά. Στάχης θέλει να βγάλει το άκρη του για την προηγούμενη φάση. Θεώρησε ότι αδικήθηκε και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 27-43. Η διαφορά έχει πέσει στις 13, πάει και πάλι στις 16. Ο Λουσιάδης. Ο Κίδης στέλνει την εκτελή για 2 απέναντι στον Καμάρα, ο οποίος δεν είναι μάρκα ρε μέχρι και το σημείο. 29-43. Τελευταία επίθεση τώρα είναι όλοι για τους Clippers. 11 δευτερόλεπτα.
Clippers, είπαμε και οι 7 Clippers. Άντε βέβαια, ο Καμάρας πήγε να κλέψει τον Άλντο. Ένα τρόπο που θα πετάξει την μπάλα, ο Άλντο παραλίγο να έχουμε ίσως την φάση του αγώνα. Μαζί της στον μπάγκο. Και ωραία αντίδραση του θέματος. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου μισού 29-43. Λοιπόν, έχουν δώσει όλα στο παρκέ. Δεύτερο δεκάλεπτο πήγε πολύ καλύτερα για τους Clippers. Έχουν καταφέρει να αφήσουν μια διαφορά η οποία στο τέλος του πρώτου μισού αγγίζει τους 14 πόντους. Κυρίως με τρίποντα και με fast break και με άμυνες. Και με πολύ καλή σύνδεση δεσί άμυνας και επίθεσης επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, περίπου 6 με 7 λεπτά για την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο κλειστό του έργου, η δράση είναι έτοιμη να συνεχίσει, μας περιμένει εκεί που μας άφησε και εμείς την περιμένουμε εκεί. Την αφήσαμε, η πρώτη κατοχή είναι για τους Clippers, τεχνικά εντός έδρας, που τους παίζουνε, είπε το brand name, αλλά όλοι έχουν τους παίκτες είναι ίδιοι με κάποιες δοσίτες. Μια μικρή στέρηση. Όλα και λοιπόν επιστροφή στη δράση στο κλειστό του Έρντομ. Έναρξη τρίτης περίοδου. Ελπίζουμε να σας έχουμε κρατήσει καλή παρέα και να εξακολουθήσουμε να το κάνουμε για το υπόλοιπο της μετάδοσης και το υπόλοιπο της ζωής της διοργάνωσης, for that matter. Πάει μέχρι μέσα μου στάξη είναι άσοχος και της κάνει το rebound. Μαζί μου. Άλντο. Τον επίσης ήθελα φέτος ο καρπούς για τους Clippers. Κάνει βήματα τώρα ο Βαζίδης Junior. Πράγματι ξεκίνησε με λάθος πόδι. Μαζίδης. Πισωτού. Βαζίδης πίεσε πάρα πολύ στην μεταφορά. Δεν κατάφερε να πάρει μπαλά. Φαρμάκης δίνει κάτι στο screen. Βαζίδης. Κυρίνης Μαυρίδης τώρα. Φαρμάκης. Θέλει να αποστάρει, το κάνει. Γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Με το αριστερό είναι άσχημο να το δικό rebound από τον Άλντο. Σύρις. Θα σύμπασα στον Κοσίδη. Άλντο με το που πήρε την μπάλα φαινόταν αποφασισμένος με μια μικρή κατάφαση που έκανε, που έγραψε το κεφάλι προς τα κάτω. Αυτό είναι το τρίποντο που πήρε. Εντάξει, καραδοκούσε για ένα ακόμα αμυντικό rebound, Μαυρίδης. Μάχη θα κερδίσει φάουλ, έχω την εντύπωση με το που πήρε την μπάλα. Άντο. Βλέπει την μπάλα, κρατεί. Λίγο να χάσει τώρα στην άλλη πλευρά ο Βιτίδης Junior, φτιάχνει μια πάσα. Λένε συμπληκτικό από τον πάγκο, Άλντο. Το screen, σκληρό screen από τον παίκτη τον Βιτίδης, δεν υπάρχει φάουλ. Μωρίδης, για να βγει για τους Clippers του πάλι. Μωρίδης, λίγο να χαθεί, θα χαθεί πάρα τώρα στο μαζί, γενικά όπως έγινε από τον Κυρίνη. Δύο να δίνει ενός καυστή πάσα. Όχι η ιδανική από τον Μαζίδη στον Κερδίδη Junior. Μαυρίδης. Δύο τον Μουστάκη ο οποίος έτρεξε σαν σίγουρα στην απέναντι πλευρά. Παρμάκης. Για τρεις απέναντι σε άμυνα είναι άστοχος. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Μαζίδης στην παραφορά. Άλντο. Βαζίδη υπάρχει φάουλ. Και στο screen που έχει χρησιμοποιήσει τον Σιφωτού. Επαναφορά λοιπόν για τους παίκτες του Fight Goat.
Μαζί της τώρα στέγεται και εκτελεί, είναι δύσκολη προσπάθειά του, άστοχος ο Κυριακής Junior. Είναι το rebound, ο Μίλης. Παίξε τον Ronaldo, υπάρχει πάει στην κορυφή του Χρυσού. Στόχος του για τρεις τώρα το Μαδρίτη, επίσης πήρε τον Μουσάκη. Κυριακής Junior, είναι το κλέψιμο, είναι το φάουλ. Ο Μουσάκης μάλλον για τον πρώτο, δεν έκανε τίποτα το δύο. Εδώ. Για τρεις άστοχος αμυντικό rebound από τον Στόχος. Μεγάλη πάση η οποία πέρασε το φαρμάκι, ο οποίος μέσα από μια προσπίση θα πήγε να γράψει μια άστοχος. Άλλο το rebound. Για τρεις είναι άστοχος αμυντικό rebound ο Στόχος. Μένουν στο fast break και στο street style παίξιμο που έχουν οι καθυντρήσεις και οι δύο ομάδες. Το street έχει επικρατήσει.
Μπαρτζόκη, που καλάθι Άλντο στην Τζάνη. Τρεις είναι άστοχος, ελληνικό rebound. Θα πάρει στην Τζάνη, πλέον εντός, είναι το στήσιμα. Πάμε. Τρεις στην Τζάνη, τρεις άστοχο. Ο Λίξ Λέμς θα πάρει ο Άλντο το rebound τελικά. Βάσει τώρα τον Κάγκα που κύρισε στην τέλη την εκτελή. Είναι άστοχος, φυσικό rebound από τον Κάγκα. Μπούνι στην υποκάρτηση, είναι άστοχος όμως. Ξανάει φυσικό rebound. Ναι, ναι, ας εντυπώνω στο 13ο χρόνο και την κύρισε τώρα να πάρει μια ωραία φάση από τον Τρόνο Χουσέντα. Αντί του βάζει καλά του. 32, 51. Στόχος για 3, άστοχος, έπαιξε το rebound. Άλντο. Μεγάλη πάση είναι λίγο φορά, καμάρα. Δεν θα σα πω. Θέλει, μέσα από δύο ωραία πάσα παραλίγο καλά στο φάουλ. Κυρίμις. Δύο βολές μόνο για αυτόν. Ενισχυάζει τον Νέιντος. Κυρίμις δίνει στον μπαγκό. Good.
μια σκουπιά στις 3 και ένα ακόμα τρίποντο από το Μουστάκη επίσης το σπίτι αυτή που το άρχισε στο πρώτο γυμνολό. 53 ακόμα δευτερόλεπτα το πλήκη της τρεις περίοδου της Γάλλης. Άντο. Κίνησε από τη γωνία, κίνησε και μέσα να περάσει μπάλα, είναι άστοχος, κάνει θα πάρει το κυκλικό rebound τελικά. Στη γωνία σου για 3 άστοχος. Όταν τελείωσε την μπάλα τελικά πιάσα του αρχή, όχι 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 την μπάλα. Θα σπρώξει την μπάλα σε αυτόν ο Κυρίμης μάλιστα. Λέξιον συγκρατία του Λουσιάδης. Έλθουμε και μέσα το αριστερό, δύσκολη προσπάθεια και καλάθι. Καμάρας, αυτό είναι τώρα τα όλα για τους εθνικούς. Ξέρω που έχουμε ξαναδεί για να βλέπουμε καλά συμβήματα του Καμάρα. Θα κάνει γρήγορα, θα φτάξουμε επειδή ο τέσσερας δευτερόλεπτα ακόμα 3,2. Λοιπόν, σε ένα δευτερόλεπτο που είναι 3,2, Άλτο. Άρα λίγο να βάλει ένα ακόμα καλάθι. Θα λέω να μπει και αυτό μπαίνει. Και αυτό παραλίγο να μπει. Με τις ελέξεις για να μπει καλύτερο. Πάμε μας ενδοσιάζει. Ο πιο μπροστά από το κεφάλι της 5 goal. Δύσκολη προσπάθεια, δύσκολο. Πολύ αυτό που πήγε να κάνει ο Τέγκας. Τελικό σκορ λοιπόν 39-60. Με την λήξη της τρίτης περιόδου επιστρέφουμε σε πολύ μικρή δυσκολία. Και τα περισσότερα τελευταία γιατί θα κρίνει ποια ομάδα θα μπει με το δεξί στην διοργάνωση και στο συμπέρασμα του πρώτου κυπέλου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά έπειτα από το δεύτερο διάλειμμα μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης περίοδου. Η δεύτερη από τις προαναφητικές της τέταρτης ξεκίνησε μόλις τώρα καθώς είναι το 5 goal οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 21 πόντους. Μέσα στην ρακέτα να πάρουν και 5 άλλα κυβερνήτης. Μαζί την διαφορά με τα 5 και δεν τον βολό. Μαζί σε άστομα και δεν βολή. Και με για μία ακόμα. Δεύτερη μισά και το rebound. Μαυρίδης. Μαυρίδης πάει μέχρι μέσα. Είναι εκεί πέρα που έκλεισε. Λουσιάδης. Μόλις πέσε μέσα που πετάξει την μπάλα με τα μπλόνια. Είναι όμως αγωνά με τον οποίο παίξε 41-60. Παρακάτω από τις 20. Μαυρίδης. Μέσα στις συγκορυφίες του τάκη. Μέσα με τον Μαντσούρο. Για τρεις τώρα που θα έχει κοινάσει όπως και δείχνει το rebound. Διγύρις Mid Junior αυτή τη φορά. Και αν έχει μαζί με τον Mid Junior. Στο παρκέ, αυτή τη φορά. Ο Θεάδης. Ο Θεάδης δείχνει το κύριο Τάγκας. Θα γυρίσει, είναι το αριστερό, είναι άνθρωπος για να τον rebound το φαρμάκι. Ρίβης. Άλλαξε με την γωνία του Μανσούρ. Ρωμάτζης, μια φάση τον Μουσάκη πήγε να βγάλει ένα εξφέρωμα ο Αρκαζίτης να αγκιώσει τον Τσιάντης. Μπάλα φύγει από τις 5 goals, στους 5 goals, Άλντο. Τσιάντης, στον Τσιάντης στην κρυφή γωνία με δυσκολία, 6 δευτερόλεπτα πλέον. Αν δεν θέλει να γυρίσει με το ένα χέρι, είναι άστοχος σε αλληλικό rebound από τον Ρωσέλη. Τσιάντης. Θα γυρίσει η κορυφαία και έρχεται στην παρακολουθία.
Πάει να υπαρμάξει τώρα. Ζάμψε το τάστοφο από τον Βάζος Παζίδης. Άλτο. Δεν θα αλλάξει το πράγμα, όπως είναι λογικό. Δεν έχουμε το σημείο στη γραφειά. Είναι παρέσει 17 πόντους από το Σλίπερ. Άλτο. Έκανε μια προσθήκη. Και πάει μέσα. Στέκει την εξελή και είναι έστοχος. Να δούμε ποιο είναι η σειρά των Μίτερ στα χαρακτήρα. Το Ιμάλτ βέβαια τη διαφορά να πέσει στους 15 πόντους το Μίτερ. Δεν να αφήσει τον Ιμάλτ στο το παραπάνω γιατί θεωρητικά πάντα χρόνος υπάρχει. Στο 39-60, να γίνει 45-60. Χωρίς να έχουν σκοράρει μάλιστα καθόλου στην τέταρτη περίοδο. Βρούει επαρκώς τον κόσμο να τους γίνουν για να μας δείτε το time out από τους Σούπερ. Πρέπει σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. Το time out κάλεσαν οι Σλίπερς αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά, το πιστεύω ότι 15 πόντους για να περάσουν τον αντίπαλο που θα ρίξουν. Ναι, είναι διαφορά. Τάκι. Είναι έκτοπος από την γωνία, φτάνει και πάλι δουλειά επίσης στο time out. 45-63. Άντο. Καγκάς. Ένα ποστάρι θα πάει και μέσα πέρα στον φαρμάκι. Δεν υπάρχει η καλάθη. Καλό διάφορα. Πάντο έχουμε στο φαρμάκι ο ίδιος διαφορά. Άλτο. Πάει στην πάση για τρεις και άτομος, κάνει δεύτερο να πάει το rebound. Τώρα περνάει εκτός και είναι για τους παίκτες τους βοήθειες. Παζίδης. Παρφορά. Κάγκας. Για τρεις και άτομος. Το rebound από τον Μουσάκη, ο οποίος πέρασε ένα, πέρασε δύο. Πέρασε τρεις, πέρασε κύριος 13, επειδή υπάρχει καλά και άτομος. Θα πάει εκεί που είναι αυτό από το φαρμάκι, αλλά ήταν εκτός από το Άντο. Θα το φέρουμε πιο από τον Παζίδη. Το Ρωσιάδης. Πάλι ο Παζίδης είναι ο Μιλτζέας Μάχης με τον Μασούμερ και τα 4 λεπτά. Ο Παζίδης πάνω από τον Μασούμερ, ο Μιλτζέας Μάχης τον πολέμο. Κάκα, σε παραφορά, πήρε. Άντο, ο Ιωσιάδης και πάλι αφαίρνει σε καλή άμυνα του Αρσένη Λιάντο με το κλειστικό rebound. Κάγκας είναι κύκλι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 κλ
Ο Μάκης θα διώξει εκτός. Λοιπόν, η μπάλα παραμένει για τους 5 goals. Τέσσερα. Στη δεύτερη
δεύτερη διακοπή. Θα περαστούν οι αλλαγές, η Μπεχίδης έχει περάσει τον Πάγκο. Μπεχίδης εντός. Ήταν τα πόδια και όλα καλά, Άλντο. Καζίδη σε Σούπα Αλεκάντια και κερδίσει. Όχι, δεν είναι το διαιτητών. Ελλάδα το φάουλ. Κάγκα. Ένα τέσσερα από τα ομαδικά μου κύβη. Κύρισε καλή άμυνα στον Μαδρίτη πάνω του, ο Άλντο. Το λέει για σουτ, θα το πάρει πράγματι, ο Άλντο είναι άνθρωπος. Μπάς να περάσει εκτός. Κατέστερα δευτερόλεπτο, όχι 24. Δευτεριάδης. Ο Άλντος παίγει την ευκαιρία, φαίνεται στον Φορμάκι με ένα μικρό 360 πήγα να πω, αλλά υπάρχει μικρό ή 360 μεγάλο. Τι είναι ή δεν είναι. Μια μικρή περιστροφή εν πάση περιπτώσει. Ξένεις. Όπτρο κουστάρις, ατένεις. Φορμάκις από τη γωνία Μαντσούρτσου για 3 άνθρωπος. Μπάντα θα περάσει αυτός διαχειρός διαχειρών μάλλον Πεδοσιάδη. Έτσι πάσα Ματσούς έγινε η εκτελή από την επαναφορά, είναι εύστοχος. Παρόν δεν έχεις λεπτά, Άλντο. Μεγάλη πάσα, διπέκτον τον Μουστάκη. Το Ρωσάρι Στράχιος, coach εκτός πάγκου. Ορίστε, κρυφός κόουτς, καλά τα είπαμε. Περνάει στον πάγκο Άλντο. Και ο Θεοδοσιάδης. Τις θέσεις τους περνάνε Γερακίνης Junior και Ματάς. Συνεχίζουμε. Ματάς. Πρέπει να πλαζίδει. Ματάς. Γερακίνης Junior πέτος πριν από τον Κάνγκα, δεν θα επιστρέψει την μπάλα, πήγε το κλέψιμο στο Χριστόφου 10 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι κάνει μια προσθήκη και πάει μέχρι μέσα, στέλνει μια στελή, είναι άστοχο στο μοτικό rebound και πάει μέχρι μέσα, ο Κάνγκα θα δίνει πάλι στο καλάθι. Μονίδης. Μπάρας, για 3, εύστοχος. 91-69 για 2 ήταν τελικά. Για 18 πόντους διαφορά. Φτάσεις. Φτάσεις σε αυτή πάσα. Αν και πάει μέχρι μέσα από τα δεξιά στέλνει τελή. Δύσκολη προσπάθεια, είναι έντοχος. 53-69. Χρυσόγου. Μεγάλη πάσα τώρα Καμάρας από τη γωνία σου πια. 3, είναι άστοχος. Πάρει το επιθετικό rebound. Ο Βουκίδης στο αμυντικό διορθώνουμε. 3-13 έχει τελείξει. Τον Τζάμπτσουτ είναι άστοχο τώρα από τον Βουκίδη Junior. Ο Ρίδης. Ο Ρίδης πάω από τον Κάνγκα. Δεύτερο της ομάδας της Πολύχνης. Ζόχου. Ο Ρίδης σουτ για 3. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Καμάρα. Ο Τσούρ τώρα είναι η σειρά του, αν είναι η σειρά του λέει το βάζει. 93-72. Πατάς.
έχει βάσει το Παζίδη. Κάγκας, για 3, σέστοχο, κλάτς από το γονική, κάτι λέει παρηγυρίζοντας, 56-62, στόχου. Μεγάλη πάσα, η οποία πήγε μέσα στην ρακέτα και μπήκε πέρα στον Κυρίμη, σχέση τον Καμάρα με κάποιο τρόπο. Και καλάθι. Ωραία για MVP από τον Ζεγουσάρη και τον Καμάρα. Ήδη ήταν επιστοφού, είδε κατά λάθος την προηγούμενη φάση. Τον άκρησε εντυπωσιακή. Κάποιος περνάει στον πάγκο. Πάντα στις βολές, μετά στις έστωπο στην πρώτη. Βίσως θα πάρει το rebound. Βίσως έχει πάρει και δύο σπρώμες με την αποφή. Σε 2 λεπτό επισήμως crunch time, laser pass και ανάμοδο, ρε, απάσα από το μορφή. Λίβης, πατάς. Όπως πέρασε, πάει μέχρι μέσα, στέγεται, είναι άστοχος, έχασε την μπάλα μέσα στο χέρι του. Λίβης, Μανσούρ Καμάρας από την γωνία, δεν απαρακτήρει το τελευταίο φορά, σε σώπη. Ο Λίβης ο διατρής, είναι άστοχος, μπάλα περνά εκτός. Πατάς. Ο Τζίμις τώρα στα 12. Για Τζίμις Junior. Τζίμις Junior φέρνει το screen. Μαζίδης. Μαζίδης θα πετάξει μπάλα χωρίς να καταλάβει ότι ο γεγονός του τελείωνε ο χρόνος. Μαυρίδης πήρε από την παραφορά από τον Κυρίμη, παίρνει και το σκρίνο από αυτόν, συγκρατεί Καμάρας, κάνει μια προσπίση, κλείνεται στο μέσα. Μαυρίδης τώρα από τη γωνία σε πια 3, έστωχο και αυτό 57-78. Το λεπτό λεπτό στον αμέντηση πια, σπατάς. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες θέσεις οι οποίες θα λάβουν μέρος. Το λεπτόρα στο Έντουμ για το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς. Μια πάσα και ένα ανάποδο, λέει άμε περιστροφή από τον Γκούσιο έστωχο. Κρίζει το όλε και το χειρό του Παπαδοπάγκο. Παραμένουμε εδώ, μη χείρι προσθήσω κατευθείαν γιατί έχουμε μεγάλη πάσα. Σουρ. Λοιπόν, Καμάρα Μαυρίδης τώρα. Καμάρας από τη γωνία, για 3 από την έτερη γωνία τώρα είναι άστοχος. Ακίνησε το rebound, πατάς. Πάει μέχρι μέσα, στόχου. Γύρω τρέξω, θα έκανε ο Γούσιος. Εκείνης πάει το jump shoot και το βάζει. Ο στόχος χειροκροτεί ελληνικά στον Γούσιο. Τον Βρίδης. Και αν δε οι γιώδες ευθερίστους. Τελικό σκορ λοιπόν 61-78 θα κοστεί. Όχι η κόρνα, ο σχετικός ήχος. 61-78 λοιπόν οι δύο ομάδες έδωσαν πολύ πάθος, πολύ ψυχή μέσα στο παρκέ. 17 πόντι της διαφοράς από τους Slippers οι οποίοι είχαν το τρίποντο με το μέρος τους απόψε, είχαν τον εθνιδιασμό και τους αυτοματισμούς εν μέρη με το μέρος τους απόψε. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η μετάδοση και τα σημαντικότερα από τα οποία είχαμε να πούμε από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικοπτικό υλικό και απόψε από το μισθό του Έντομ. Ευχές για όμως την να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να μην κρυώσετε όπως έχω κρυώσει εγώ και βήχω στη μετάδοση, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!